Εδώ και 2 χρόνια το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου με τις ανταλλαγές περιουσίας του ελληνικού δημοσίου στη λίμνη Βιστονίδα στο Πόρτο Λάγος απασχολεί ολόκληρη την Ελλάδα. Είχε ως αποτέλεσμα ακόμη και την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης αλλά και τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή προκειμένου να διερευνηθεί το σκάνδαλο και να αποδοθούν ευθύνες. Το συγκεκριμένο σκάνδαλο που αποκάλυψε ένα μέρος από την τεράστια περιουσία της Μονής Βατοπεδίου, όπως ήταν αναμενόμενο, εξόργησε τους πιστούς που δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν αποκαλύφθηκε η απίστευτη κλειδί μέσα στην οποία ζουν αρκετοί μοναχοί του Αγίου Όρους και φυσικά ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ. Και ενώ ο κόσμος είχε ήδη ξεσηκωθεί εναντίον του κλήρου, ο θάνατος του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού το περασμένο καλοκαίρι έμελε να αποτελέσει τον τρόπο με τον οποίο θα διαφημιζόταν και πάλι η Μονή, προκειμένου να προσελκύσει πλήθος πιστών μπροστά σε ένα θαύμα, όπως υποστηρίζει ο ηγούμενος Εφραίμ. Ήταν 1η Ιουλίου του 2009 όταν εκοιμήθη ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Η εικόνα που παρουσίαζε το λείψανο εκείνη την ώρα ήταν αυτή που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα όμως με τους μοναχούς της Μονής Βατοπεδίου, στην οποία και τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, 45 λεπτά μετά το θάνατό του, ο γέροντας Ιωσήφ έκλεισε το στόμα του και χαμογέλασε, όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που τράβηξαν οι ίδιοι οι μοναχοί. Τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, μάλιστα, οι υπεύθυνοι της Μονής Βατοπεδίου τις έχουν τοποθετήσει ανάμεσα στις εικόνες στο εκκλησάκι της Παναγίας της Παντάνασσας στη λίμνη Βιστονίδα. Έτσι, οι πιστοί που φτάνουν εκεί για προσκύνημα παροτρύνονται να πάρουν και την κάρτα που συνοδεύει τις φωτογραφίες για να επισκεφθούν τη σελίδα του γέροντα στο Facebook. Διαβάζουμε στην κάρτα: «Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός, Elder Joseph of Βατοπέντη. Σελίδα στο Facebook για τη ζωή και τη διδασκαλία του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού, ο οποίος απεβίωσε το 2009, διαχειριστής Χαράλαμπος Τσαρδαρίδης». Μπαίνοντας στη σελίδα του γέροντα στο Facebook, για την οποία φυσικά δεν είναι ο ίδιος υπεύθυνος αλλά η Μονή Βατοπεδίου, διαπιστώνουμε ότι 4.804 άτομα είναι μέλη στη σελίδα του. Το αν έγινε ή όχι θαύμα και ο γέροντας Ιωσήφ χαμογέλασε 45 λεπτά μετά το θάνατό του δεν θα κρυφθεί από εμάς. Ωστόσο, η απορία παραμένει. Τι σχέση μπορεί να έχει η ζωή, το έργο και ο θάνατος ενός μοναχού του Αγίου Όρους που έχει εγκαταλείψει τα εγκόσμια με το Facebook?